θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δύο λόγια για το νομοσχέδιο, μιας και ολοκληρώνεται πλέον η συζήτηση αυτό. Επαναλαμβάνουμε ότι το νομοσχέδιο και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σε συνδυασμό με άλλες αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις που έχουν προωθηθεί από όλες τις κυβερνήσεις, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία πιο πριν κτλ., και με την παρούσα κυβέρνηση που αφορούν το υπαλληλικό κώδικα, το μισθολόγιο, κινητικότητα και άλλα, διαμορφώνουν μαζί και με το σημερινό νομοσχέδιο ένα ενιαίο συνεκτικό μηχανισμό που έχει ως στόχο να δυναμώσει την τάση χειραγώγησης και υποταγής των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε γρήγορα, απαρέγκλιτα και αποτελεσματικά να εφαρμόζουν τις αντιλαϊκές πολιτικές που προωθούν οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες, αλλά και οι σημερινοί της Νέας Δημοκρατίας. Και στο πλαίσιο αυτό, άριστος και ικανός θα είναι δημόσιος υπάλληλος. Θα είναι όποιος βάζει πλάτη σε αυτούς ακριβώς τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς του κεφαλαίου και των κυβερνήσεών τους. Όπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις έως σήμερα, από τις οποίες οι εργαζόμενοι και στο δημόσιο τομέα έχουν πλούσια εμπειρία με αυτά που έχουν βιώσει. Το ζητούμενο λοιπόν για τους εργαζόμενους μπροστά και στα νέα αυτά μέτρα, τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που προωθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι να ενισχύσουν τη δύναμή τους, να αντισταθούν από καλύτερες θέσεις σε όλα όσα βιώνουν και σε αυτά που έρχονται, να περάσουν στην αντεπίθεση, προτάσσοντας αιτήματα για την ανάκτηση των τεράστιων απολειών τους. Διεκδικήσεις που απαντούν στις ανάγκες τους και φωτίζουν φυσικά την προοπτική για έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης. Και αυτό που θα πρέπει να γνωρίζουν, και το γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δεν υπάρχουν σωτήρες και προστάτες, παρά μόνο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούν να σώσουν τον εαυτό τους παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους. Δύο λόγια στα γρήγορα για τις τροπολογίες, για τις δύο υπουργικές τροπολογίες. Κοιτάξτε, θα επαναλάβουμε αυτό που λέμε σε αντίστοιχες περιπτώσεις συζήτηση νομοσχεδίων με τροπολογίες που δεν έχουν μια ενιαία δομή, ενώ τα άρθρα τους δεν έχουν ενιαίο αντικείμενο, παρά είναι μια πανσπερμία άρθρων διαφορετικών με διαφορετικές διαφορετική περιεκτικότητα. Δείτε τώρα στην 1328 τροπολογία, τα άρθρα 2 και 3 που έχουν να κάνουν με ρυθμίσεις της ευζοίας των ζώων και τα λοιπά, τα συγκεκριμένα άρθρα που δίνεται κάποιες παρατάσεις, τέλος πάντων, τα είχαμε καταψηφίσει στο σχετικό νομοσχέδιο. Όταν είχε έρθει το αντίστοιχο νομοσχέδιο, πέρυσι το φθινόπωρο, αν θυμάμαι καλά, λοιπόν, τα είχαμε καταψηφίσει. Άρα σε αυτά τα δύο άρθρα θα πηγαίναμε, πάμε στο κατά. Αν ήταν χώρια, θα τα καταψηφίζαμε. Επειδή όμως τα άλλα άρθρα πάμε στο παρόν, είμαστε αναγκασμένοι να ψηφίσουμε παρόν σε όλη την τροπολογία και σε αυτά τα άρθρα που είμαστε κατά θα αποτυπωθεί το παρόν. Το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, τα ξέρετε κυρία Πρόεδρε, και στη διάθεση των Προέδρων. Αυτό είναι αλλίωση ψήφου. Μα, Υπουργός Εσωτερικών. Α, πέστε μου. Και η κυβέρνηση, ποτέ έως τώρα, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις το ίδιο κάνανε. Ενώ όλοι το παραδέχονται, όλα τα κόμματα το δέχεστε, κανένας δεν προχώρησε να ρυθμίσει αυτό το ζήτημα. Πρόεδροι Βουλής, διασκέψεις Προέδρων κτλ. Όπως αντίστοιχα, το λέω αυτό για το κατά στη συγκεκριμένη τροπολογία, όπως αντίστοιχα, είμαστε υπέρ, για παράδειγμα, θα ψηφίζαμε θετικά μάλλον, στα δύο άρθρα του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν την επέκταση, αν θυμάμαι καλά, του φοιτητικού επιδόματος, αφορά το φοιτητικό επίδομα. Ήμασταν θετικοί. Δεδομένου όμως ότι για τα υπόλοιπα άρθρα πάλι έχουμε διαφορετική τοποθέτηση, αναγκαζόμαστε να πάμε στο παρόν, στο σύνολο δηλαδή της τροπολογίας. Και το παρόν θα το υποδεί και στα άρθρα που θα είμαστε θετικοί. Είναι δίκαιο αυτό, είναι σωστό, πέστε μου. Και το λέμε αυτό για να μην γίνεται σπέκουλα, γιατί το έχουμε βιώσει και αυτό. Να βγαίνουμε δηλαδή έξω ή να ακούμε ή να έρχεται η ενημέρωση ότι δεν ψήφισε το κουκουέ το τάδε άρθρο. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο που εξηγώ τόση ώρα. Λοιπόν, και κλείνουμε με ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά το τελευταίο άρθρο της τροπολογίας 1329, το άρθρο 6, του Υπουργείου Υγείας είναι αυτό. Ναι. Εδώ τι κάνει, δίνει τη δυνατότητα να πληρωθούν οι εφημερίες έως 31 Τρίτου του 2022,
και συζητούμε αυτή την ρύθμιση στα μέσα σχεδόν Ιουνίου. Λοιπόν, το ότι μετά από ένα διάστημα θα επανέλθουν και ήδη θα το βρούμε ξανά μπροστά μας, θα επανέλθουν τα νομικά κολλήματα, γιατί νομικά κολλήματα πάει να άρει αυτό. Αυτή η διάταξη των συγκυρίων στην τροπολογία αυτή, προκειμένου να πληρωθούν οι εφημερίες, τα δεδουλευμένα υγειονομικών στα νοσοκομεία και όχι μόνο. Λοιπόν, έχει ως αποτέλεσμα οι υγειονομικοί φυσικά να μην πληρώνονται στην ώρα τους για εργασία η οποία έχουν επιτελέσει. Εφημερία και υπερορίες δηλαδή. Και στην ουσία, με αυτή τη διαδικασία, πάμε στο εξάμεινο στην ουσία απληρωσάς εφημεριών. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, αυτό κατά τη γνώμη μας φυσικά είναι απαράδεκτο. Υγειονομικοί, τους χειροκροτούσατε, λοιπόν, να εργάζονται εφημερίες επιπλέον χρόνο πέραν του ωραρίου και να μην αμείβονται στην ώρα τους. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και φυσικά, εδώ τώρα, λέμε, συζητάμε για την αποτελεσματικότητα, για όλα αυτά που συζητούσαμε σήμερα για το νομοσχέδιο. Δεν πού είναι η αποτελεσματικότητα του κράτους. Να πληρώνει την ώρα τον εργαζόμενο ο οποίος δουλεύει. Τι, θα χρειάζεται κανένα μπόνους δηλαδή γι' αυτό? Όχι. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν ρυθμίζεται μία διαπατώση? Αλλά δείτε, τα νοσοκομεία δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν. Αυτό γίνεται. Άρα λοιπόν, όταν είναι για τον εργαζόμενο και στο δημόσιο εν προκειμένου, και να μην πούμε για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και για τον εργαζόμενο και τα δικαιώματά του στο δημόσιο τομέα, εκεί το κράτος έχει προβλήματα, υπάρχουν νομικά κολλήματα. Αυτό γίνεται. Ενώ αυτό που λέμε και καταγγέλουμε, και φυσικά είναι ο αντίπαλος και ο εχθρός του λαού το μεγάλο κεφάλαιο, για εκείνο, για αυτό άμεση νομοθέτηση, γρήγορη υλοποίηση των νόμων, εφαρμογών, ρυθμίσεων κτλ. Προκειμένου τι, να μην καθυστερήσει ή να μην μπει εμπόδιο το κράτος στην ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία. Ενώ τον εργαζόμενο τον ξεζουμίζεται, συμβάλλεται μάλλον στο ξεζούμισμά του και τον έχετε και απλήρωτο. Έτσι λοιπόν, σε αυτήν για παράδειγμα το άρθρο, ακριβώς για αυτή την διαδικασία θα πηγαίναμε στο παρόν, να ήταν χώρια. Στο σύνολο λοιπόν της τροπολογίας της συγκεκριμένης, παρόλο που υπάρχουν αυτά τα δύο άρθρα του Υπουργείου Παιδείας που θα ήμασταν θετικοί, είμαστε αναγκασμένοι στο σύνολο δηλαδή να ψηφίσουμε παρόν. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή.